περιμένουμε μισό λεπτό. Α, το συγγραφέα το θες δίπλα. Εντάξει. Και εμένα ένα βιβλίο. Όχι από εκεί. Θα πάω να φέρω άλλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην απόψινή εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Στέφανου Λέπουρα «Οι ευνούχοι διοικούσαν υπέροχα». Να ζητήσουμε καταργάς συγγνώμη από όσους ταλαιπωρήθηκαν και ήρθαν μετεμποδίων λόγω των συνθήκων στο κέντρο της Αθήνας. Ελπίζουμε ότι κάποτε ως κοινωνία θα τα φροντίσουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αντίθετοι στο να διαδηλώνουμε κάποια πράγματα στα οποία είμαστε αντίθετοι, αλλά μπορούμε πια. Είμαστε εν έτη 2017, ενδεχομένως να βρούμε πιο πρόσφορους, πιο ανθρώπινους, πιο αποτελεσματικούς ίσως τρόπους να το κάνουμε. Εγώ δεν έχω να πω πολλά, θα ξεκινήσει και θα έχει τον όλο συντονισμό ο πολυτάλαντος Μανώλης Λιγνός. Να πω μια κουβέντα, να σας θυμίσω μάλλον κάτι. Να σας θυμίσω τη φράση «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Και θεωρώ ότι είμαστε όλοι εδώ, εσείς όλοι μπορεί να είσαστε βεβαίως, αλλά συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, εξαιτίας της τρομερής ομορφιάς ενός εξαίρετου ανθρώπου, χάρη στον οποίο το βιβλίο του Στέφανου Λέπουρα εκδόθηκε στον Αρμό. Αυτός είναι ο Νίκος Τζιριάκης, ο οποίος θα είναι και εκ των παρουσιαστών. Τον ευχαριστώ και από αυτή τη θέση γιατί υπάρχει. Αυτό, ξεκινάμε. Εσύ. Ο Αρμός, όπως γνωρίζετε, είναι ένας από τους σοβαρότερους εκνοτικούς οίκους. Τα γραφεία του είναι στο κέντρο των Αθηνών, δηλαδή είναι, όπως βλέπουμε τη ζωοδόχο πηγή, τα σκαλιά στην Οδό Ακαδημίας, δεξιά. Εκεί, αν πάτε και να μην αγοράσετε βιβλίο, καλύτερα θα ήταν να αγοράσετε, θα δείτε ποιοι αξιόλογοι και σπουδαίοι συγγραφείς εκδίδονται από αυτόν τον οίκο, τον Αρμό. Ο Γιώργος Χατζιακόβου και ο συνεργάτης του, ο Λουκάς. Τι γίνεται εκεί πέρα, κύριε Χωριανόπουλε? Δεν ξέρετε ότι παρακολουθώ τους πάντες? Άμα όποιος θέλει να συζητήσει έχει το ελεύθερο να πάει έξω. Γι' αυτό έχουμε ωραίο, ωραίο χώρο. Όχι να αρχίσει να πίνει από τώρα τα διάφορα. Λοιπόν, να πάτε στον Αρμό και να είναι πολύ ωραίος και ο χώρος. Ξέρετε τι θα παθαίναμε. Είχε προγραμματιστεί να γίνει εκεί. Εάν τώρα δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ο κόσμος ήταν έξω στα σκαλιά. Πάει αυτό. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να πάτε στον Αρμό.
Είναι πολύ ωραίος και ο χώρος. Θα γινόταν, είπαμε, εκεί εκδήλωση. Αρκετά υπηρέτησε ο Στέφανος ο Λέπουρας την πατρίδα του και ως δήμαρχος και ως έπαρχος. Αλλά επειδή ουδείς προφήτησε τη αυτού πατρίδη, όχι ότι έχει παράπονα, αλλά καλά έκανε και τα παράτησε και τον κέρδισε η λογοτεχνία και μάλιστα μια λογοτεχνία ιδιάζουσα υπό την έννοια ότι περιέχει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Το βιβλίο, εγώ έχω μία αντίθεση στον τίτλο. Οι ευνούχοι διοικούσαν υπέροχα. Εγώ θα έλεγα ραδιοργίες των ευνούχων και στο παλάτι και στα στρατόπεδα. Βέβαια είναι πιασάρικος ο τίτλος. Και ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα. Πάει και αυτό. Λοιπόν, τον κέρδισε λοιπόν η λογοτεχνία, αλλά υπηρετεί τη Τζιά ως ένας πολυτάλαντος πνευματικός άνθρωπος. Οι ευνούχοι λοιπόν διοικούσαν υπέροχα. Πρώτος ομιλητής, ο σπουδαίος Νικόλαος Τζιράκης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος γεννήθηκε στην Κρήτη, όπου άκουσε τα εγκύκλια μαθήματα της γενικής παιδείας. Το 1959 έλαβε το πτυχίο της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης. Το 1963 τέλειωσε, αλλά ως υπότροφος του ΙΚΙ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1967 του τμήματος, το πτυχίο, του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και το ίδιο έτος της Βυζαντινής Μουσικής του Εθνικού Οδείου Αθηνών. Ιδού γιατί δικαιολογείται όχι πολύ πράγμα μόνο, σπουδαίωσε όλα αυτά. Κατά τη διετία 64-65 υπηρέτησε στρατιωτική του θητεία, ενώ κατά τα έτη 66-68 εργάστηκε στο γραφείο σύνταξης της 12άτομης θρησκευτικής και ηθικής εγκυκλοπαιδείας και παράλληλα ως καθηγητής των φιλολογικών μαθημάτων στο νέο φροντιστήριο για τους υποψήφιους των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το 1969 διορίστηκε επιστημονικός βοηθός στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών. Το 1977 ονομάστηκε επιμελητής. 1973-1974 παρακολούθησε μαθήματα στις δύο θεολογικές και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόνης. Τότε λέει, Δυτική Γερμανία βέβαια, και τώρα, και τώρα. Το 1978 ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με αίτησή του μετετάγει στη μέση εκπαίδευση το 1979, όπου υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγητής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως σύμβουλος εκπαίδευσης και ως επιθεωρητής των Ευρωπαϊκών Σχολείων και ως συντονιστή των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Δυτικής Ευρώπης. Στο επιδεκτικό γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας με έδρα τη Βόνη. Υπηρέτησε στη συνέχεια ως προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων του Εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας και επανήλθε στην οργανική του θέση στο 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Από το σχολικό έτος 90-91 μέχρι το 2000 υπηρέτησε με αποσπάσεις λόγω αυξημένων προσόντων
στην ανωτέρα εκκλησιαστική σχολή Αθηνών. Το 2000 εξελέγει επίκουρος και το 2003 πρωτοβάθμιος καθηγητής του τμήματος κοινωνικής θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2007 αφυπηρέτησε της ενεργού υπηρεσίας και με πριτανική πράξη του απονομήθηκε ο τίτλος του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και άλλου, καθώς και σε θεολογικά, επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπογράμμισε αυτή του την υπηρεσία στο εξωτερικό για να προσπαθήσουμε οι κατά την καταγωγή ελληνόπαιδες τουλάχιστον να έχουν μια στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Κύριε καθηγητά, έχετε τον λόγο. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ τον κύριο Λιγνό για όσα ανέγνωσα. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζιακόβου, ο οποίος όντως κρατάει μετερίζια και δεν είναι τόσο ο τόπος του βιβλιοπωλείου όσο τα πρόσωπα τα οποία υπηρετούν σε αυτόν, με πρωτοστάτη το φίλο μου τον Γιώργο τον Χατζιακόβου. Αξίζει λοιπόν να περάσετε, να δείτε και τα πρόσωπα και το χώρο και το πλήθος των βιβλίων τα οποία στηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που πιστεύω θέλουμε όλοι και όσοι είμαστε μέσα και όσοι είμαστε απ' έξω. Συνεχθήκαμε απόψε στην πάντα φιλόξενη αίθουσα της ΤΟΑΣ του βιβλίου μετά από πρόσκληση των εκδόσεων Αρμός για να παρουσιάσουμε το 7ο κατά σειρά βιβλίο του φίλου Στέφανου Λέπουρα, ενός ανθρώπου χαρισματικού, προσοντούχου και χαλκέντερου, ο οποίος μας πείθει θετικά με τη συγγραφική του παραγωγή και την ενεργή ενασχόλησή του με τα κοινά, ότι σαν να έχει συνάψει συμβόλαιο εσαΐ τόσο με τον γραπτό όσο και με τον προφορικό λόγο. Για την οικονομία του χρόνου θα εισέλθω αμέσως στον ευρύτερο χώρο του θέματος ευνούχη, του ουσιαστικού που έχει ειδικό βάρος στον τίτλο του τελευταίου βιβλίου του συγγραφέα μας. Επειδή το συγκεκριμένο ουσιαστικό ενδέχεται να δημιουργεί διάφορα ερωτήματα στους αναγνώστες του βιβλίου και όχι μόνο, έκρινα χρήσιμο να καταφύγω στην πάντα επίκαιρη πρόταση του Αντισθένη, του γνωστού Αθηναίου φιλοσόφου και ιδρυτή της κοινικής σχολής, σύμφωνα με την οποία αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Για την ενδεχόμενη αδυναμία αποφυγής επαναλήψεων, επικαλύψεων, ίσως και κάποιων ταυτολογιών, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου μεταξύ εμού, του αγαπητού συντονιστή Μανώλη, του κυρίου Αντώνη Τζιώτη, συμπαρουσιαστή του βιβλίου και του γνωστού τώρα σε όλους μας συγγραφέα Στέφανου Λέπουρα, θα παρακαλέσω εκ προημίου την κατανόησή σας. Παρότι δεν διαφωνώ προσωπικά με την πλατωνική πρόταση ότι η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, πρόταση βεβαίως που δέχονταν και οι Λατίνοι. Repetitio est mater studiorum. Η λέξη λοιπόν ευνούχος χρησιμοποιείται και ως ουσιαστικό και ως επίθετο. Ως ουσιαστικό δηλώνει α. Αυτόν που έχει υποστεί ευνουχισμό, ο οποίος λέγεται και εκτομίας, και β. αυτόν του οποίου έχουν αφαιρεθεί οι γεννητικοί αδένες και άρα είναι ανίκανος προς συνουσία. Για την πληρότητα του λόγου αναφέρω ότι η λέξη ευνούχος χρησιμοποιείται και για εκείνον τον καρπό του Φίνικα, ο οποίος δεν έχει κουκούτσι.
Ως επίθετο, τριγενές και δικατάληκτο, η λέξη σημαίνει τον φύλακα του κρεβατιού, αλλά και τον ξάγρυπνο, αυτόν δηλαδή που μένει άγρυπνος. Ως προς την ετυμολογία της, η λέξη αποτελείται από το ουσιαστικό ευνή, που δηλώνει τον τόπο όπου κοιμάται κάποιος, δηλαδή την κλίνη, το κρεβάτι, αλλά και το στρώμα. Δεύτερο συνθετικό έχει το μόρφωμα ούχος από το ρήμα έχω. Να θυμηθούμε εδώ, για να ελαφρύνουμε και την συζήτηση, τις σχεδόν παροπλισμένες σήμερα λέξεις πτυχιούχος, προσοντούχος, αλλά και εκατομμυριούχος. Άρα, για τη συγκεκριμένη δυτή χρήση της λέξης ευνούχος, δηλαδή ως ουσιαστικού και ως επιθέτου, είναι δυνατό να τεθεί το ερώτημα αν η λέξη έχει μόνο κυριολεκτική ή και μεταφορική έννοια. Το λέγω αυτό γιατί κατά την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο η σημασία της λέξης ευνούχος δεν είχε τη σαφή και καθαρή σημασία την οποία απέκτησε αργότερα. Ισχύει μέχρι σήμερα και δηλώνει τον άνδρα από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί οι γεννητικοί αδένες. Αρχικά, όπως έχει παρατηρηθεί, ο ευνούχος ταυτιζόταν με τον Θαλαμιπόλο και κυρίως με αυτόν που είχε την ευθύνη του κοιτώνα των γυναικών στο παλάτι, επειδή οι ευνούχοι θεωρούνταν σεξουαλικά ακίνδυνοι. Άρα η λέξη ευνούχος δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με το επίθετο ευνούς, η ετυμολογική παραγωγή του οποίου αποτελείται από το επίρρημα εφ και το ουσιαστικό νους και σημαίνει αυτόν που διάγεται ευνοϊκά, φιλικά. Εισερχόμενοι τώρα βαθύτερα στο θέμα μας, θα παρατηρήσουμε ότι στο Βυζάντιο υπάρχουν πλούσια στοιχεία όσον αφορά τη σχέση της βυζαντινής νομοθεσίας και των ευνούχων, ειδικότερα δε όσον αφορά τον ευνουχισμό ως κόλλημα γάμου ή τη γενικότερη σχέση των ευνούχων και της Εκκλησίας. Είναι γνωστό, παραδείγματος χάρη, ότι με απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας, αποκλείονται από τον κλήρο μόνο όσοι έχουν ευνουχιστεί μετά από δική τους επιθυμία. Εδώ εντάσσεται και η περίπτωση του μεγάλου εκκλησιαστικού δασκάλου Οριγέν, ο οποίος, για να μην παρεξηγηθεί, επειδή μεταξύ των μαθητών του υπήρχαν και γυναίκες, καθών χρόνων δίδασκε κατήχηση, αυτοευνουχίστηκε γιατί εξέλαβε κατά γράμμα τα λόγια του Χριστού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 19, στίχος 12. «Εις ήγαρ ευνούχοι τινές, ήτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και εις είναι ευνούχοι, ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και εις είναι ευνούχοι, ήτινες ευνούχησαν εαυτούς δια την βασιλεία των ουρανών. Ο δυνάμενος χωρίν, χωρίτο». Περισσότερα στοιχεία για τη σχέση της Βυζαντινής νομοθεσίας και τους ευνούχους μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στην αναφερόμενη στο τέλος της εργασίας του Λέπουρα αξιόλογη διπλωματική εργασία του Κωνσταντίνου Διάδου, που εγκρίθηκε από το Τμήμα Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 9 Μαρτίου του 2016, με τίτλο «Η θέση των ευνούχων στο Βυζάντιο και η δράση τους στην αυλή κατά την πρώιμη και μέση περίοδο», Θεσσαλονίκη 2016. Από τα μέσα του περασμένου αιώνα, σύμφωνα πάντα και με την εργασία του Κωνσταντίνου Διάδου, που μόλις αναφέραμε, παρατηρείται πράγματι αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον για τους ευνούχους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τούτο στηρίζεται, κατά την άποψη του ηρημένου νέου ερευνητή, σε μια διπλή εκτίμηση. Πρώτον, ότι πολλές φορές η πραγματική εξουσία δεν ανήκε στον αυτοκράτορα ή την αριστοκρατία, αλλά στον αρχιευνούχο. Ή δεύτερον, στο γεγονός ότι οι ευνούχοι ως σώμα κρατούσαν στα χέρια τους αξιοσημείωτη, αν όχι υπερέχουσα δύναμη στην αυτοκρατορική αυλή. Περαιτέρω, η παρατηρούμενη απαρέσκεια ή και η εχθρότητα απέναντι στους ευνούχους οφειλόταν εμπολής και στο πολύ γνωστό έργο του σημαντικότατου Άγγλου ιστορικού του 18ου αιώνα, Έντουαρντ Γίβον, Γίβον,
το οποίο εκδόθηκε μεταξύ των ετών 1776-1788 με τίτλο «Η ιστορία της παρακμής και της πτώσης του Ρωμαϊκού κράτους». Σύμφωνα με τη θέση του εν λόγω ιστορικού, οι ευνούχοι θεωρούνται η αιτία της παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όμως, 1,5 αιώνα αργότερα και συγκεκριμένα το 1929, ο επίσης γνωστός Άγγλος Βυζαντινολόγος Sir Stephen Runciman εξέφρασε τη γνώμη ότι ο ρόλος των ευνούχων στο Βυζάντιο δεν έχει αποτιμηθεί όσο πρέπει. Τονίζει επίσης ότι η παρουσία των ευνούχων συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τη σύσταση και τη δημιουργία αυτής ταύτης της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης και ότι οι ευνούχοι αποτέλεσαν κατά κάποιον τρόπο την κυβέρνησή της. Για την εξέλιξη της μελέτης των ευνούχων στο Βυζάντιο υπάρχει αρκούντος πλούσια βιβλιογραφία καθόλου τον 20ο αιώνα, η οποία συνεχίζει αυξανόμενη μέχρι σήμερα και στηρίζεται κατά κύριο λόγο επί των πηγών των Βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων. Δεν είναι επίσης μικρή η βοήθεια που προσφέρει η έρευνα του Βυζαντινού δικαίου για την κατανόηση του ρόλου των ευνούχων καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ενδεικτικά μόνο επιτρέψτε μου να αναφέρω εδώ την πλούσια, θα έλεγα, ενασχόληση με το Βυζαντινό δίκαιο του συναδέλφου μου Σπύρου Τρογιάννου, ομότιμου καθηγητή σήμερα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ειδικότερα την έρευνά του γύρω από τη νομική υπόσταση των ευνούχων στο σύστημα του Βυζαντινού δικαίου. Είμαι υποχρεωμένος να παρατηρήσω στην παρούσα συνάρτηση ότι επειδή η εργασία του Στέφανου Λέπουρα αναφέρεται στον περιορισμένο χρονικό ορίζοντα της Μακεδονικής Δυναστείας, δηλαδή μόνο στα 190 από τα περίπου 1120 χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 330 με 1453, δεν προβαίνει σε γενικές ούτε σε ειδικές επιστημονικές, αναλυτικές ή συνθετικές κρίσεις, γιατί προφανώς δεν είναι αυτός ο κύριος και αποκλειστικός σκοπός της εργασίας του. Το συγκεκριμένο αυτό καθήκον το αφήνει σχεδόν άθικτο, γιατί το θεωρεί ορθώς κατ' εμέ έργο των ειδικών της ιστορικής έρευνας του Βυζαντίου. Ωστόσο, επιδίωξή του είναι και το επιτυγχάνει πιστεύω σε μέγιστο βαθμό η αφήγησή του να μην αφίσταται της ιστορικής αλήθειας ούτε ως προς τα πρόσωπα ούτε ως προς τα γεγονότα, γιατί σέβεται το Βυζαντινό κλαίος και την πολύπλευρη προσφορά της υπερχιλιόχρονης ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό άλλωστε το διαπιστώνει ο αναγνώστης σε όλες σχεδόν τις σελίδες του απλού, κατανοητού και εύπεπτου περιεχομένου του βιβλίου. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο απουσιάζουν παντελώς πλην ελαχίστων οι παραπομπές, είτε στις κύριες πηγές της έρευνας που έκανε ο Λέπουρας, είτε στη δευτερεύουσα υποστηρικτική βιβλιογραφία που χρησιμοποίησε. Με όσα μόλις ακούσατε, γίνεται νομίζω κατανοητό γιατί η αφήγηση του Λέπουρα είναι περισσότερο περιγραφική και διαπιστωτική και όσο του είναι εφικτό πιο κοντά στα πρόσωπα και στα γεγονότα της χρονικής περίοδου που καλύπτει η Μακεδονική Δυναστεία. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, ο αναγνώστης καθίσταται πιο νυφάλιος δέκτης, αλλά και πιο υπεύθυνος και αντικειμενικός αποκωδικοποιητής των μηνυμάτων που εκπέμπει το βιβλίο. Ο Λέπουρας γνωρίζει περισσότερο παντός άλλου ότι απέχει περίπου 1100 χρόνια από τα ιστορικά γεγονότα και από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται. Αυτό τον φόρτωσε προφανώς με φορτίο βαρύ, δύσκολο και αυτόχρημα πολύ υπεύθυνο και για τον ίδιο και για το περιεχόμενο του βιβλίου του. Σε συζητήσεις που κάναμε πριν από την έκδοση του βιβλίου, ο Λέπουρας είχε πολλές αιτίες να προχωρήσει στη συγγραφή του. Του έλειπε η αφορμή. Τη βρήκε όταν πίστεψε ότι έζησε και εσωτερικά, δηλαδή βιωματικά, τα γεγονότα της συγκεκριμένης περίοδου του Βυζαντίου. Η συγκεκριμένη στάση του με επαρέπεμψε σε όσα γράφει ο Ρώσος Αρχιμανδρίτης Κυπριανός Κέρν. Θα τελειώσω γρήγορα.
στη διδακτορική του διατριβή, η οποία εγκρίθηκε από το Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι το 1950 και αναφέρεται στην ανθρωπολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το 1966 η εργασία αυτή μεταφράστηκε ρωσιστή και εκδόθηκε στη Μόσχα. Το παράθεμα που θα σας αναγνώσω πιο κάτω μεταφράστηκε στα ελληνικά από τη Ρωσίδα Ευγενία Ζούκοβα και δημοσιεύτηκε το 2010 στη διεκδορική της διατριβή, η οποία εγκρίθηκε με άριστα από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Ο Μιλών ήταν μέλος της Επταμελούς Εισηγητικής Επιτροπής Κρίσεως. Διαβάζω το σχετικό κείμενο, εισαγωγικά. Κάθε ιστορική μορφή ήταν κάποτε ζωντανός άνθρωπος και για να τον καταλάβουμε αληθινά πρέπει να τον ξαναζωντανέψουμε. Και ο ίδιος ο ερευνητής πρέπει να τον ζήσει. Πρέπει να ζήσει το περιβάλλον του, την εποχή του, τα ενδιαφέροντά του και τις επιδιώξεις του. Μετά από παρέλευση αιώνων, πρέπει πάλι να αναστήσει το νεκρό και ο λίγο άγνωστο πρόσωπο από το εγχειρίδιο της ιστορίας και να δει σε αυτό ακριβώς ένα ζωντανόν άνθρωπο. Σε αυτό έγκυται η δυσκολία του σκοπού της ιστορικής έρευνας. Πρέπει ο ίδιος να μεταφερθεί σε εκείνο τον παρελθόντα αιώνα, να αρχίσεις να ζεις σε εκείνο το ήδη νεκρό για μας περιβάλλον, να ζωντανέψεις στη μνήμη όλες τις λεπτομέρειες εκείνης της καθημερινής ζωής και εκείνου του πολιτισμικού περιβάλλοντος, στο οποίο ζούσε και δρούσε ο εν λόγω κοιμηθής. Λόγιος, συγγραφέας, άγιος, διδάσκαλος της Εκκλησίας ή και αιρετικός. Πρέπει να τον αγαπήσεις, να σαρκωθείς σε αυτόν και να ζήσεις με αυτόν. Και μόνο σε αυτή την περίπτωση η μελέτη θα είναι πλήρης και τα γραφόμενα αξιόπιστα. Μόνο αν αισθανθείς και ζήσεις τον ήρωά σου, μπορείς αξιόπιστα να μιλάς για αυτόν. Στο ενδεχόμενο ίσως ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει κάποιος, αν δηλαδή ο συγγραφέας του συγκεκριμένου βιβλίου, ο Λέπουρας, είναι ιστορικός, η απάντηση είναι σαφώς αρνητική. Όπως με απόλυτη βεβαιότητα αρνητική είναι και για τους πλήστους εξημών. Ωστόσο όλοι είμαστε κληρονόμοι και μέτοχοι του ιστορικού μας παρελθόντος, ως ιστορικά υποκείμενα. Κατ' αντίστοιχο και θα προσέθετα κατά απόλυτο σχεδόν λόγο, όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τη δημιουργία του ατομικού, παύλα προσωπικού και του εθνικού μας μέλλοντος. Όσον αφορά δε τον Λέπουρα, είμαι σε θέση να υποστηρίξω ότι έχει σφυρίλατες ιστορικές και κατεξοχήν βυζαντινού περιεχομένου βάσεις, οι οποίες τον οδήγησαν στη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου. Ερμηνεύω τη συγκεκριμένη θέση μου ως ακολούθως. Ο Στέφανος Λέπουρας ενεγράφει ως μαθητής στην Εκκλησιαστική Σχολή Πάτμου, όπου παρακολούθησε τα μαθήματα των 4 πρώτων τάξεων της σχολής κατά τα έτη 52-56. Εκεί βίωνε, θα έλεγα εξαπαλών ονείχων, το μυσταγωγικό περιβάλλον του σπηλαίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννη και το ιερατελεστικό κλίμα των ακολουθιών του νυχθημέρου, των ακολουθιών δηλαδή του 24ωρου, με κορονίδα τη Θεία Λειτουργία και πάντα με κατευθυντήρια πηξίδα το βυζαντινό τυπικό. Η ολοκλήρωση της γυμνασιακής του εκπαίδευσης σε νυχτερινό γυμνάσιο, οι πανεπιστημιακές του σπουδές στο γνωστό σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, η υπηρεσιακή σταδιοδρομία του ως οικονομικού στελέχους και επίσης ως επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων της ΔΕΗ. Όλα αυτά δεν τον επηρέασαν αρνητικά, δεν τον απομάκρυναν. Αντίθετα, τον έφεραν πιο κοντά στο Βυζαντινό, στο Βυζάντιο της δόξας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στον υπότιτλο της εργασίας του. Είπα στην αρχή της παρουσίασής μου ότι αυτή κινείται στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο από εκείνο του βιβλίου, σε ευρύτερο πλαίσιο, που αναφέρεται αυστηρά στην περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα κάνω λόγο Α για ευνούχο της πρώιμης Βυζαντινής εποχής, τον μόνο ευνούχο που έλαβε το ύψιστο αξίωμα του υπάτου και β για κορυφαίο ιεράρχη του χρυσού αιώνα της Εκκλησίας. Αναφέρομαι στον ευνούχο Ευτρόπιο και στον αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως Ιωάννη Χρυσόστομο. Ο Ευτρόπιος ήταν μάλλον Πέρσης, ταπεινής καταγωγής, ευνουχίστηκε σε νηπιακή ηλικία, πουλήθηκε σε σκλαβοπάζαρο, άλλαξε πολλούς αφέντες και κατέληξε στο Βυζαντινό Παλάτι. Η παντοδυναμία του έφτασε στο απόγειό της μεταξύ των ετών 395-399. Ήταν ικανότατος, αλλά και αδίστακτος. Συγχρόνως ήταν ο άνθρωπος που έπεισε τον αυτοκράτορα Αρκάδιο για την εκλογή του Χρυσοστόμου ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως.
Μάλιστα, για να αλλάξει η απόφαση, για να μην αλλάξει η απόφαση ο ιεράρχης, τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη διαξηράς με παραπλανητική άμαξα. Ο Ευτρόπιος, όπως και ο Αυτοκράτορας, δεν υπολόγισαν βέβαια ότι ο Χρυσόστομος δεν ήταν άνθρωπος ούτε της διαπλοκής, ούτε των ανήθικων συμβασμών. Ο παντοδύναμος Ευτρόπιος προσπάθησε μεταξύ άλλων να περιορίσει τον ρόλο της Εκκλησίας στον δημόσιο βίο και προχώρησε στην κατάργηση του ασύλου των ναών, ίσως γιατί πολλοί πολιτικοί του αντίπαλοι ζητούσαν άσυλο στις Εκκλησίες. Όταν ο ίδιος έπεσε στη ζημένια του λαού και της αυτοκράτηρας Ευδοκίας και κινδύνευε η ζωή του, ζήτησε άσυλο στο ναό της Αγίας Σοφίας, που όμως ο ίδιος το είχε καταργήσει. Ο Χρυσόστομος στάθηκε στο πλευρό του Ευτροπίου, εκφωνώντας ενώπιον του, εντός βεβαίως του ναού της Αγίας Σοφίας, τις δύο ανυπέρβλητες ρητορικής δυνότητας και γλωσσικής καλλιέπειας ομιλίας του με τίτλο «Εις Ευτρόπιον Ευνούχων Πατρίκιων και Ήπετων». Προμετωπίδα έθεσε το γνωστό χωρίο του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης Εκκλησιαστής «Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης». Τελειώνω. Θα ήταν χρησιμότατο οι δύο αυτές ομιλίες να μεταφραστούν σε καλή νεοελληνική μετάφραση και να διανεμηθούν σε όλους όσοι ασκούν μια οποιασδήποτε μορφής εξουσία. Γιατί σαν βγούμε έξω από την αίθουσα αυτή, θα βρούμε πολλούς να φέρουν ευνουχισμό πολλών μορφών, γιατί όχι και πολλοί από εμάς. Δηλαδή, ηθικό ευνουχισμό, εθνικό, θρησκευτικό, πολιτικό, πνευματικό, πατριωτικό, ψυχικό, συναισθηματικό κλπ. Αν δεν εξάντλησα την παρουσίασή μου όπως την περιμένατε, ζητώ τη συγκατάβαση και την επιοίκειά σας. Ελπίζω μόνο να μην εξάντλησα την υπομονή σας. Όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, εύχομαι το βιβλίο του Στέφανου Λέπουρα να είναι καλοτάξιδο και για τον ίδιο και για τις εκδόσεις Αρμός και χρήσιμο στους αναγνώστες του σε καιρούς που, όπως λέει και ο Θουκυδίδης, είναι ουμενετή. Θα μου επιτρέψετε τέλος να προβώ σε μια διευκρίνηση. Η κριτική κατά την κρίση μου, δηλαδή και η βιβλιοπαρουσίαση που ανέπτυξα ενώπιόν σας, είναι λειτουργήμα. Ο κριτικός δεν είναι δικαστής. Έχουμε και εισαγγελίες εδώ μέσα. Η ουσία της κριτικής έγκυται στην ικανότητα του κρίνοντος να ερμηνεύει τον άνθρωπο και το έργο του χωρίς την τροχοπέδη ενός άκρατου και δυσνόητου ακαδημαϊσμού. Σας ευχαριστώ. Και τι υπερεύεται τον συμπεφορημένο χρόνο, τουλάχιστον μάθαμε διάφορα πράγματα πρόσθετα από το βιβλίο. Και αυτό είναι μια ωφέλεια για όλους μας. Λοιπόν, να μην χρονοτριβούμε, τα είπατε ωραία, τα είπαμε. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Διώτης είναι γνωστός φιλόλογος, ξέρω παιδί μου ακούνε φωνάζω, γεννήθηκε στο Φιλότι της Νάξου το 1949, αυτός το έγραψε, μικρός είναι ακόμα. Είναι φιλόλογος και έχει υπηρετήσει στο γυμνάσιο Κέας, εξού και οι δεσμοί μετά του Στεφάνου. Στο Λύκειο Αρένων Σύρου και στο τρίτο Λύκειο Αλίμου, στο οποίο την τελευταία δεκαετία ήταν διευθυντής. Τα δημοσιεύματα στον αξιακό και κυκλαδικό τύπο και οι πολιτιστικές του δραστηριότητες έχουν ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη και την προβολή του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοτητών Νάξου, του μεγαλύτερου συλλόγου των Κυκλάδων,
ψηφίζουν όλη μέρα εκεί. Δεύτερος αντιπρόεδρος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των Περιοδικών. Αργοκυλιώτισσα. Αυτός ο σύλλογος έκτισε μία παμέγιστη εκκλησία πάνω σε ένα ύψωμα. Οι αξιώτες πρέπει πάντοτε να είναι πρώτοι παντού. Και στην εκκλησία, στο μέγεθος. Και στα αναξιακά γράμματα ένα περιοδικό το οποίο προσφέρει στην πνευματική ζωή των Κυκλάδων, διότι εκεί δημοσιεύονται ωραίες μονογραφίες, κυρίως για την Άξο. Κύριε Καθηγητά, έχει το λόγο. Για να κρατάμε εδώ ώρα. Κύριε Τζηράκη, σημειώστε στις κατηγορίες του ευνοχισμού και τον χρονικό ευνοχισμό. Πάει να μας κάνει ο Μανώλης. Αγαπητοί φίλοι, θα προσπαθήσω όντως να μην σας κουράσω. Αισθάνομαι πάντα ιδιαίτερη χαρά όταν μιλάω για τον Λέπουρα. Είμαι και εγώ σε αυτούς που ανέλαβαν και τους ανετέθη η τιμή να παρουσιάσουν το βιβλίο, του οποίου επεμιλήθη την κυκλοφορία ο αξιόλογος καθηγητής ο Νίκος Τζηράκης και γι' αυτό βέβαια κρίνεται άκρος επιτυχής η επιλογή των εκδόσεων Αρμός να εντάξουν μια τέτοια έκδοση στην βιβλιογραφική της περιουσία. Ο Στέφανος Λέπουρας, με συγγραφική προεμπειρία 6 βιβλίων, έρχεται πια σήμερα ως έμπειρος της γραφής να αποθέσει στο αναγνωστικό μας αναλόγιο ένα 7ο βιβλίο. Τούτη τη φορά πρόκειται για έργο που καταγίνεται με μια ενδιαφέρουσα πτυχή της βυζαντινής ιστορικής ζωής, δηλαδή για την Μακεδονική δυναστεία. Είναι ιστορικός ο Λέπουρας? Απάντησε και ο κύριος Τζηράκης, κράτησα αυτό που επισήμανε, ότι έχει σφυρίλατες, ιστορικές και κατεξοχήν βυζαντινού περιεχομένου βάσης για να επιχειρήσει κάτι τέτοιο. Ήδη από τον τίτλο του βιβλίου κεντρίζεται έντονα το ενδιαφέρον μας για το περιεχόμενό του. 180 σελίδες είναι. Είναι ένας τίτλος γαργαλιστικός, θα λέγαμε, σε πιο παρείστικη συνάντηση. Πιασάρικος, είπε ο Μανώλης ο Λιγνός. Γνωρίζομαι ήδη ότι στην υπερχιλιόχρονη βυζαντινή ιστορική διαδρομή, πίσω από ηχηρά ονόματα των αυτοκρατόρων, των βασιλιάδων, υπάρχει και μια ισχυρή υπαλληλία που κινεί καθοριστικά τα διοικητικά ηνία. Κύριοι πρωταγωνιστές αυτού του παρασκηνίου είναι ασφαλώς οι ποικιλώνυμοι ανακτορικοί τιτλούχοι, από τον δυναμικό κορμό των οποίων ξεχωρίζουν εκφυόμενοι κάποιοι ευνούχοι. Σε αυτό το πνεύμα της υποδόριας, θα λέγαμε, διοίκησης του κράτους, πρέπει να αναζητήσουμε για το ρόλο των γυναικών του παλατιού, είτε πρόκειται για επίσημες αυτοκράτηρες και βασιλομήτορες, είτε για γνωστές και άγνωστες και ανεπίσημες ερωμένες. Αυτή την πτυχή της βυζαντινής πραγματικότητας επιχειρεί να αποτυπώσει όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται από την αχλή του θρύλου ο Λέπουρας. Τελικά κατορθώνει να μας δώσει ένα έργο στο οποίο καθρεφτίζεται ένας κόσμος συνωμοτικών μηχανογραφιών, αλλά και δόξας λαμπρής. Ανοίγοντας λοιπόν τις χρυσές δέλτους της βυζαντινής ιστορίας από το Μάιο του 330 που έγιναν τα λάμπρα εγγένεια της Νέας Ρώμης, Παύλα Κωνσταντινούπολης, μέχρι τον άλλο Μάιο εκείνο του 1453 με την αποφράδα μέρα της άλωσης, γινόμαστε γνώστες καταστάσεων και προσώπων που ήδη από τα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής μας έχουμε αποθησαυρίσει και κουβαλάμε μέσα μας ως ιδιαίτερο κάφημα τιμητικό για την ελληνική μας συνείδηση. Ας μην ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο έχει την απαρχή από τον Βύζαντα, τον Μεγαρέα, που στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. ίδρυσε εκεί μια αποικία στην Ένωση Ευξήνου Πόντου με Μεσόγειο, θα λέγαμε, και έκτοτε πλέον το Βυζάντιο γνώρισε την δόξα τη λαμπρή που ακούσαμε. Τώρα, η ιστορία των επωνύμων δυναστείων είναι γνωστή. Ήδη από τα σχολεία γνωρίζουμε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, στη συνέχεια τον Θεοδόσιο, τον Ιουστινιανό, τον Ηράκλειο, τους Ισαύρους, τους Μακεδόνες, τους Κομνηνούς, τους Αγγέλους, τη δυναστεία των Λατίνων, της Νικαίας, των Παλαιολόγων. Αυτά είναι μέσα στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε όμως να τα έχουμε όλα, ούτε με την τάξη χρονική που πρέπει, ούτε είναι και εύκολο. Γι' αυτό και κρίνουμε ότι αυτό που κάνει ο Στέφανος Λέπουρας είναι πραγματικά αξιόλογο. Δηλαδή, να προσεγγίσει μία επιμέρους πτυχή
της ιστορίας και να μας την γνωρίσει. Έτσι λοιπόν η δυναστεία των Μακεδόνων που ακούσαμε ότι είναι πολλών ετών, από το 867, πάντα μετά Χριστόν είναι όλες οι χρονολογίες που αναφέρουμε, εννοείται, μέχρι το 1057. Η ιστορική αναφορά του Λέπορου αρχίζει από τον τελευταίο αυτοκράτορα της δυναστείας των Ισαύρων. Δένονται μεταξύ τους δηλαδή οι δυναστείες. Ο Μιχαήλο Μέθυστος είναι ένας βασιλιάς ο οποίος έπινε πολύ, γι' αυτό και το Μέθυστος. Θα δούμε ότι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες φέρουν και παρατσούκλια οι περισσότεροι. Θα έχετε ακούσει τον Κοπρόνιμο, τον Ρινότμητο, κομμένη μύτη, γιατί μέσα στις τιμωρίες των Βυζαντινών δεν ήταν μόνο οι τύφλωσοι, ήταν να κόβουν και μύτες, να τρυπούν μύτες και οτιδήποτε άλλο δημιουργεί ένα έτσι θρίλερ, θα λέγαμε, περιγραφής, το οποίο αφήνουμε. Είχε ένα παρακοιμόμενο, το βασίλειο των Μακεδόνα. Ήταν από την Αδριανούπολη της Θράκης. Αλλά επειδή η Θράκη υπήγεται τότε στο θέμα της Μακεδονίας, ονομάστηκε Μακεδόνας και αυτός και η δυναστεία του. Ο Μιχαήλ ήταν αγράμματος άνθρωπος. Είναι η εποχή κατά την οποία πλέον ο βασίλειος ήταν αγράμματος άνθρωπος, ο Μιχαήλ ο Μέθυσος. Θα δούμε τώρα το παιχνίδι που παίζεται, γιατί όπως θα δούμε οι κύριοι παράγοντες στην ιστορική, στη βυζαντινή ιστορία είναι... Εκτός χειρογράφου κύριε ομιλητά, διότι έτσι θα ξεφύγετε κατά πολύ από το χρόνο σας. Όχι, όχι. Πώς. Έχω ακόμα τρία τέταρτα. Έχω ακόμα τρία τέταρτα. Τρία, ένα είχαμε πει. Λοιπόν, προχωρώ. Το τρέχω επίτηδες γι' αυτό. Μην νομίζεις, κύριε Φιλινέ. Είδατε λοιπόν, η αυστηρότερα κλεψίδρα, η ανθρωπίνη κλεψίδρα, ακούει στο όνομα Μανώλης Λιγνός. Και βεβαίως, εντάξει, θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να το τρέξουμε. Είναι οι εποχές, επειδή έχουμε ακριβώς διαβάσει ιστορία και εγώ που είμαι και φιλόλογος, μην νομίζεις, τα μπερδεύομαι στο μυαλό μου όλα, γι' αυτό και θεωρώ. Ομιλία. Περί της ιστορίας την ενσωματώνω τώρα. Γνώσης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να φτάσουμε λοιπόν στο συνωμοσιολογικό, βλέπουμε ότι ο Μιχαήλ προσπαθούσε να βάλει άλλον πατριάρχη, να τον βολεύει, έβαλε τον Φώτιο, θυμάστε τον Φώτιο που σε 6 μέρες έγινε πατριάρχης εκ του μηδενός, έβγαλε τον Ιγνάτιο, ήρθε ο Βασίλειος, στη συνέχεια αφού σκότωσε τον Μιχαήλ, ήταν παρακοιμόμενος και άλλες ορολογίες υπάρχουν Αντώνη ήδη. Μου, έχω... Τα λέει το βιβλίο, γιατί γι' αυτό θα το πάρουμε, να το διαβάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Άμα τα λες τώρα εσύ, δύο λεπτά. Γιατί θέλουμε να τονίσουμε την αξία της γραφής του βιβλίου του Λέπουρα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, με την άδεια του ακροατηρίου να συνεχίσουμε. Ωραία. Βέβαια, τι να πει ο κόσμος. Συντόμενα, άντε. Τι να πω. Έχεις φέρει δικού σου και χειροκροτήματα. Είναι στημένο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εσείς, να, ακούστε, στο τέλος της εκδήλωσης, οι κύριοι ομιλητές θα χρόνο. Είναι στη διάθεσή σας να σημειώσετε, κυρία, ό,τι απορία έχετε. Λοιπόν, προσθέτω τα 5 λεπτά της διακοπής που με έκανες. Λέω λοιπόν το εξής, το πολύ σύντομο, ότι... Γιατί αναφέρουμε σε ονόματα, όχι γιατί θα πούμε γνώστες της ιστορίας από εδώ μέσα, αλλά γιατί αυτό που επιχείρησε ο Λέπορας είναι πράγματι μέσα από ένα, όπως άκουσαμε και από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Τζιράκη, από μια πολύ καλή περιγραφή, από ένα λόγο στρωτό, είναι μια προσφορά γνώσης σε όλους που θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Ακούμε ο Κύριελλος και Μεθόδιος, ακούμε για τον χριστιανισμό των Σλάβων, ακούμε για τον Φώτιο και όλα αυτά. Ναι, ακριβώς εκεί παραπέμπουμε. Εάν δεν πούμε και τι περιέχει το βιβλίο, οπωσδήποτε κάποιοι θα πούνε «Α, θα είναι κάποιο θεωρητικό». Ούτε η ιστοριούλες λέει, σε στυλ ρομαντικών συνεχιών, αλλά ούτε είναι και θεωρητικό. Γι' αυτό λέμε να το προσεγγίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, υπό την αυστηρά παντοπίεση του φίλου μας του Μανώλη, να πούμε και επειδή ο τίτλος είναι «Οι ευνούχοι διοικούσαν υπέροχα». Έτσι, μπράβο. Να πούμε ότι δεν ήταν μόνο οι ευνούχοι. Είπαμε ήταν ένα ολόκληρο στρώμα πίσω από αυτούς, στρατηγοί, είπαμε αυτοκράτερες κτλ. Οι ευνούχοι είχαν και αυτοί ένα ρόλο. Και ο Ράνσιμαν, ο Στίβεν Ράνσιμαν που ακούσαμε, τους υπερασπίζεται. Ας είχαν λέει αυτή την ελαττωματική εικόνα, την βιολογική. Κατά τα άλλα ήταν καθόλου πλήρης, σωστή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αυτό που λέει ο Έντουαρντ Γκίμπον, ότι ήταν αρνητική η προσφορά τους. Έτσι. Για τις ορολογίες να τονίσουμε, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ειδικό τμήμα, ειδικό κεφάλαιο που εξηγεί σε όλους το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ο κάθε όρος. Να πούμε μόνον, για να ευχαριστήσω και τον φίλο μας τον Μανώλη, ότι
οι κύριοι, τα κύρια ονόματα των ευνούχων. Ένα εκ των οποίων το έμαθα και εγώ από το βιβλίο του Λέμπορα, είναι ο περίφημος Ιωσήφ Βρίγκας, ο οποίος κυβέρνησε εντός εισαγωγικών επί πολλών αρχόντων, και βεβαίως ο Βασίλειος ο Λεκαπινός. Ο Βασίλειος ο Λεκαπινός. Για τον Βρίγκα και όλοι οι πιο πολλοί από αυτούς κατέληγαν δε στο τέλος ή να τυφλωθούν ή να τους κόψουν καμιά μύτη, όπως είπαμε, ή σε μοναστήρι. Το μοναστήρι ήταν η τελευταία απόλυξη. Μέσα στη δυναστεία, και το τρέχω αγαπητέ φίλε, υπάγονται τα μεγάλα ονόματα και του Κωνσταντίνου, του, πέστε το, του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου, ο οποίος Βασίλειος διοίκησε πολύ το κράτος, το κυβέρνησε. Έχει συνδέσει το όνομά του με τις πολέμους με τη Βουλγαρία. Δεν είναι αυτά μέσα. Εδώ είναι. Εκτός, αυτό είναι το χειρότερο. Τότε, εκτός χειρογράφου. Χειρότερο να μην λέω. Αντώνη, χειρότερο να λέω τι είπαμε, είναι το σωστό. Λοιπόν, σε απολαμβάνω, είσαι ωραίος. Δεν είναι κατάσταση λοιπόν, αυτό. Τελειώνω. Έπρεπε να, λοιπόν, να μην πούμε ότι στην αγριότητα των Βυζαντινών. Να, για παράδειγμα, τώρα είμαστε στο Βουλγαροκτώνο. Ξέρεις πόσες σελίδες πέρασα τώρα έτσι που δεν τις έλεγα. Ο Βουλγαροκτώνος, αφού κέρδισε, ναι, κέρδισε στους τους Βουλγάρους σε πολλές μάχες με τους στρατηγούς τους, Νικηφόρος, Ξηφίας και Ουρανός, στο Σπερχιό και στο Κλειδίον, στη μάχη του Κλειδίου το 1054, εκεί λέει 15.000 Βουλγάρους τους τύφλωσε κατά την εξής έννοια. Ανά 99 τους έβγαζε τα δύο μάτια. Ανά, ο εκατοστός ήταν το ένα μάτι. Στη χώρα των τυφλών βασιλεύει ο μονόθαλμος. Γιατί, για να ακολουθεί, να πάρει λέει τους άλλους 99, τους πάει στη Βουλγαρία με το ένα μάτι. Σκληρότητες. Κάποιοι χρονογράφοι βέβαια αυτό δεν το δέχονται. Με λίγα λόγια λοιπόν, αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα γεγονότα, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε ότι το Βυζάντιο το κυβερνούσαν, όπως ακούσατε, οι ευνούχοι, και μάλιστα, εάν πάρουμε και την. Πολύ σύντομα δεν είναι, μην βλέπεις που γυρνάω εδώ. Αν πάρουμε και την περίπτωση του κάποιον άλλον, για παράδειγμα. Ευνούχων, έτσι, θα δούμε ότι είχαν ακόμα πιο μεγάλη δραστηριότητα, όπως, και τελειώνουμε, δεν θα πούμε ούτε για τον Ρωμανό τον Λεκαπινό που είχε... Ωραία, τα γράφει ο Στέφανος. Δεν τα λέει ο Στέφανος. Ακριβώς. Δεν τα λέει. Τα λέει. Τα λες. Προσπαθώ να σε παρακάμψω δια του ψεύδους. Τα λες. Λοιπόν. Τα λέει. Με λίγα λόγια. Αγαπητοί φίλοι, ο στόχος μου ήταν και η συμφωνία μας ήταν να πω αυτά που λέει ο Στέφανος, αλλά όχι όλα, για να αγοράσει το βιβλίο. Σας πληροφορώ, ούτε κατελάχιστον δεν είπα αυτά που λέει ο Στέφανος. Πάρα πολλά. Να πούμε μόνο ότι στο Βυζάντιο, που θεωρούσαμε όλοι ότι ήταν μια στρατοκρατούμενη κοινωνία, υπήρχε και δημοκρατία. Ο αυτοκράτορας εξελέγεται. Εξελέγεται. Ποιοι ήταν οι εκλέκτορες? Πρώτον, ο στρατός. Εάν είχες προσβάσει στο στρατό, γινόσουνα αμέσως ο υποψήφιος αυτοκράτορας. Δεύτερον, έπρεπε να πας και στην Αγιά Σοφιά να πάρεις και την ευλογία του Πατριάρχη. Χωρίς την στέψη ο Πατριάρχης, του Πατριάρχη δεν γινόσουνα δεκτός. Έτσι, πολλοί Πατριάρχες, πριν το βάλουν πάνω στο κεφάλι του, του λέγανε και τώρα, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, και πραγματικά, όπως ο πολύ εύκολος ο Πατριάρχης, που είπε στο Τζιμίσκι ότι κοίτα να δεις, ο Νικηφόρος ο Φωκάς έκανε αυτό και αυτό, τα έβαλε με την Εκκλησία. Βρήκε λίγο τον πελάτο, τον σκότωσαν μετά, όχι η Εκκλησιαστική, ο Τζιμίσκης. Θα άριστους νόμους του Νικηφόρου του Φωκά. Και βεβαίως, εν πλήρη χαρά, ο Τζιμίσκης, έχοντας από πάνω το στέμα επικρεμάμενων, είπε ναι, απεδέχθη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο δεύτερος εκλέκτορας ήταν η Εκκλησία και ο τρίτος ήταν ο λαός. Όχι με την έννοια του ψηφίζειν, με το χειροκροτήν. Δηλαδή, η σύγκλητος πάλι δια του λαού. Ο λαός δια τη συγκλήτου μάλλον. Και έβγαιναν μετά, πήγαιναν, καθόταν στο τρίκλινό τους, έβαζαν τα κόκκινα πέδιλά τους και έβγαιναν στον εξώστη όπου ο λαός χειροκροτούσε. Αυτά τα τρία, αν γινόταν, ο αυτοκράτορας γινόταν αποδεκτός από τον λαό. Στο τέλος, ο Στέφανος, και πραγματικά είναι αυτό που επιχειρεί αξιόλογο, γιατί δεν αρκείται σε ιστορικές περιγραφές, δεν είναι μυθιστόρημα το έργο. Γιατί τα πρόσωπα που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Τζιράκη είναι πραγματικά. Ο Στέφανος στο τέλος δεν αρκείται μόνο στην ιστορική περιγραφή, αλλά μας βάζει και αποσπάσματα και κρίσεις δικές του και από μεγάλους ιστορικούς που ακούσαμε, όπως από τον Βολτέρο, που αμφισβητούσε ο Βολτέρος την αξία, θα λέγαμε, της παρουσίας της Βυζαντινής ιστορίας. Έρθε ο Γκίμπον και είπε ότι δεν είναι έτσι, όπως και ο Ρεμπό, που αναφέρεσαι, αγαπητέ φίλε Στέφανε.
Έτσι. Και γενικά, μέσα από, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, μέσα από ένα αγώνα δρόμου που πραγματικά και έχει δίκιο κατά τούτο ο κύριος Λιγνός, ότι αν μια ομιλία καταντήσει σκηνοτενής, βέβαια κουράζει το ακροατήριο, αλλά ελάτε που έπρεπε κάπως να μπούμε και στο ίδιο το βιβλίο, να δούμε τι είναι αυτά που γράφει ο Λέμπορας, με τι καταγίνεται, αξίζει να το αγοράσουμε, δηλαδή ο προσανατολισμός του είναι τέτοιος ώστε να το βάλουμε στη βιβλιοθήκη μας. Έτσι λοιπόν ο Στέφανος Λέμπορας βάζει και αυτό στο λιθαράκι του στην ανάγκη εδραίωσης της ελληνικής ιστορικής μας γνώσης. Ο τρόπος της γραφής του, απλός και στρωτός, ρέει με ελκυστική διατύπωση, χωρίς να εκφεύγει σε προσπάθειες εξεζητημένης διατύπωσης. Ο Λέμπορας είναι ήδη ένας επιτυχημένος λογοτέχνης και διηγηματογράφος. Το έργο του αυτό δεν είναι μυθιστόρημα, όπως είπαμε. Είναι ιστορία με λογοτεχνικό τρόπο δοσμένη, χωρίς να αλλοιώνεται η αλήθεια. Δεν απομένει λοιπόν παρά να συγχαρούμε τον εκλεκτό μας φίλο Στέφανο για τη σεμνή και εξόχως ποιοτική του παρουσία στον πνευματικό στίβο του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριοι καθηγητές των πανεπιστημίων, κύριε εισαγγελέα, κύριοι εκπρόσωποι των κυκλαδικών και άλλων οργανώσεων, ακούσατε τα του βιβλίου, τα περί του βιβλίου. Ευτυχώς που δεν είπανε πολλά για το Λέμπορα, διότι δεν θα σας διαβάσω το βιογραφικό του, κύριε Χατζιακόβου, τα βιβλία, το μεν βιογραφικό του παρατίθεται στην Προμητοπίδα, στο Εσόφυλλο. Στο αυτή λέει, μα είναι έκφραση στο αυτή. Στο αυτή. Και εδώ έπρεπε να γράφονται όλα του τα έργα και τους εκδοτικούς οίκους, ώστε να μην χρειάζεται τώρα και να σας τα διαβάσω πώς θα τα θυμόμαστε. Γι' αυτό τα πρέπει να είναι όλα γραμμένα εδώ. Πού να. Εδώ έπρεπε να λέω. Λοιπόν, κάπου μέσα εδώ έχει ωραία ευρετήρια, γλωσσάριο. Τα έργα εγώ δεν βλέπω. Λοιπόν, μπορεί να μην είναι. Τώρα, αφού τα ακούσαμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω για αυτούς που ήρθαν μετά, ο ευτυχώς παράτησε τους γιώτες, έπαρχος, δήμαρχος, πρωτοστάτης στα πολιτιστικά πράγματα της ΚΕΑΣ, τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι, και βέβαια τώρα έχει αναλάβει μια υπεύθυνη θέση ως πρόεδρος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου. Έχουμε πάει μαζί του στην Τζιά και αξίζει όταν πάτε να τον πάρετε για οδηγό για να σας δείξει αυτά που δεν τα δείχνουν στους άλλους. Ο Στέφανος ξέρει πού θα σας πάει για να εντυπωσιαστείτε. Γιατί μιλάτε εκεί. Τελειώνουμε. Λοιπόν, θα βγάλουμε ποιο είναι το τέλος. Θα βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία ο συγγραφέας με τους, περίμενε, για, λέω το τελετικό. Θα βγείτε έξω, εκεί θα συγχαρείτε τους ομιλητές και τον συγγραφέα, προσδέ, θα γευτείτε ωραία γλυκά και πρωτοεμφανιζόμενο στους πολλούς από εσάς, το γλυκόπιωτο Φάτα Μοργκάνα της Μαρίζας Κοχ. Γιατί το λέει Φάτα Μοργκάνα, γιατί σε ένα ποίημα ο Νίκος Καβαδίας λέει και κρασί από τη Σαντορίνη. Λοιπόν, για να, τώρα που είμαστε, να κάνουμε και ένα διάλειμμα, γιατί από αυτά όλα που ακούσαμε, εμένα συμπιέστηκε το μυαλό μου, πια και είμαι σε κάποια ηλικία. Πού να τα αποκομίσω όλα αυτά. Λοιπόν, πρώτα περίμενε. Δεν θα φύγουμε τώρα.
Τώρα κάνουμε μία ανάσα για να πεις εσύ. Ναι. Τώρα θα μιλήσει ο συγγραφέας και τις ερωτήσεις σας μετά. Στο διάλειμμα έξω στη δεξίωση. Λοιπόν. Εγώ λίγα λόγια θα πω. Δεν θα χρειαστεί να με τσικλάς. Λοιπόν, αξιότιμη προσκεκλημένη. Τα μανάλι, τόσα ωραία. Ωραία. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τις ευχαριστίες μου προς όλους εσάς που μου κάνατε την τιμή και ήρθατε εδώ και με δύσκολες συνθήκες σήμερα σε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου μου. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές που παρουσίασαν το βιβλίο, τον κύριο Νικόλο Τζιράκη, τον καθηγητή Νικόλα Τζιράκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε ενδιαφέρον για το βιβλίο αυτό, έκανε τις διορθώσεις, με σύστησε στον εκδοτικό οίκο, ανέλαβε την επιμέλεια της έκδοσης και σήμερα παρουσίασε το βιβλίο. Του έχω μεγάλη υποχρέωση. Επίσης, πολλές ευχαριστίες στον αγαπητό φίλο Αντώνη Τζιώτη, φιλόλογο, πρόεδρο του Ιστορικού Συλλόγου Φιλοτητών Νάξου και β' αντιπρόεδρο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου για τα θερμά του λόγια και για όλα αυτά που μας είπε για το βιβλίο. Ευχαριστώ τον εκδότη κύριο Γιώργο Χατζιακόβου, του εκδοτικού οίκου Αρμός, που ανέλαβε την έκδοση και διάθεση του βιβλίου, καθώς και τους συνεργάτες του, κύριο Λουκά Σούλο και κυρία Νικολέτα Γλύκα. Τελευταίο, άφησα τον παλιό μου φίλο, τον Μανώλη Λιγνό, δικηγόρο από τη Σαντορίνη, εκδότη της εφημερίδας Θηραϊκά Νέα για πολλά χρόνια, δεν ξέρω, 30. 57. Πόσα? 57. Πρώην πρόεδρο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου, τον μακροβιότερο πρόεδρο, που μόνος του ζήτησε και ανέλαβε το συντονισμό αυτής της εκδήλωσης, μια εργασία στην οποία είναι εξπέρ. Και τώρα λίγα λόγια για το βιβλίο, παρότι τα είπαν όλα οι προλαλήσαντες, σκοπός μου ήταν να παρουσιάσω μια αφήγηση με τεκμηρωμένα ιστορικά στοιχεία της περίοδου της Μακεδονικής Δυναστείας, που αποτέλεσε την κορύφωση της Βυζαντινής Ιστορίας. Μια εξιστόρηση των γεγονότων με τρόπο εύληπτο και ενδιαφέρουσα ανάγνωση. Όσο για τον τίτλο του βιβλίου τώρα, που ίσως κάποιους ξένησε, άλλους προκάλεσε, άλλους ικανοποίησε, πέρα από τη γενικότερη αναφορά στο παρασκήνιο, αυτός ο τίτλος αναφέρεται σε δύο δραστήριους ευνούχους αυτής της περίοδου, τον Ιωσήφ Βρίγκα και τον Βασίλειο Λεκαπινό. Ο πρώτος κατάφερε να ανέβει όλα τα αξιώματα της ιεραρχίας και επί μια δεκαετία, επί αυτοκράτορος Ρωμανού του Δευτέρου, να διοικεί ολόκληρο το κράτος. Έστειλε τον στρατηγό Νικηφόρο Φωκά στην Κρήτη και τον βοήθησε να την καταλάβει. Εξέδωσε νόμους που προστάτευσε τους μικροϊδιοκτήτες από την απληστία των πλουσίων. Έσωσε την πόλη από το λοιμό του 960, μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων πρώτης ανάγκης στο μισό και γενικά πήρε μέτρα κοινωνικής προστασίας. Στο βιβλίο των συνεχιστών του χρονογράφου Οσίου Θεοφάνη, σύγχρονο του Ιωσήφ Βρίγκα, αναφέρονται τα εξής. «Επί δε τα τελευταία πνέων οράτο ο Πορφυρογέννητος Κωνσταντίνος, Ρωμανών τον αιών αυτού αυτοκράτορα βασιλέα επίησε, παραδούς και ορκώσας Ιωσήφ πατρίκιον και πρεπόσιτον, του διαφυλάξε αυτόν τη αυτού εντρυχία και πυκνώση. Και γάρ τι ούτως ειν αρνήρ πυκνός και ορθός και πιστός και προς τα πολιτικά διοικήματα αετού ταχύτερος». Για τον Ιωσήφ τα λέει αυτά. «Εις δε το απροσωπόληπτον και ευσεβής και δίκαιος ως τι ούτων έτερων μη γνωρίζεστε». Ο άλλος για τον οποίο μιλήσαμε, ο Βασίλειος Λεκαπινός, ήταν νόθος γιος του Ρωμανού πρώτου του Λεκαπινού και μιας δούλης σκηθικής καταγωγής. Συμμετείχε στη διοίκηση του κράτους για 40 περίπου χρόνια επί των αυτοκρατόρων,
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Νικηφόρου Φωκά, Ιωάννη Τσιμισκή και Βασιλείου Βουλγαροκτώνου. Είναι αυτός που σε δύσκολες περιστάσεις έσωσε τη Μακεδονική δυναστεία από διάφορους φετεριστές και γι' αυτόν ο σύγχρονός του χρονογράφος και ιστορικός Λέωνο Διάκονος γράφει μεταξύ άλλων «Ή και εκτομία σε τύχανε, αλλά την άλλος δραστηριότητος και, και αγχήνους υπήρξε νανήρ, εφιός της πράγμας η περιστάσια αρμοτόμενος». Δηλαδή, παρότι ευνούχος, ήταν δραστήριος και έξυπνος άνδρας και με ευφυΐα αντιμετώπιζε κάθε φορά τις καταστάσεις. Βέβαια, τα θετικά στοιχεία των δύο αυτών ευνούχων δεν ακυρώνουν τις ενέργειες και τη συμμετοχή τους στις σύντρικες, στη διαπλοκή, ακόμη και σε εγκλήματα. Ο ίδιος ο Λέωνο Διάκονος υποστηρίζει ότι ο Βασίλειος δηλητηρίασε τον Ιωάννη Τσιμισκή όταν κατάλαβε ότι χάνει την ευνοιά του. Ένας άλλος ευνούχος της ίδιας περίοδου, ο Ιωάννης ο Ορφανοτρόφος, ήταν ένας πανούργος ευνούχος που δίκησε για ένα μικρό διάστημα με εμπάθεια του κράτους. Και για να τελειώνω με τους ευνούχους, θα πρέπει να αναφέρω το εξής που μου έκανε εντύπωση και το αναφέρω στο βιβλίο. Ο στρατηγός Πέτρος Φωκάς, ο οποίος παρότι ευνούχος ήταν πραγματικό παλικάρι, όταν σε μια μάχη με τους Ρώσους, επί ευτικράτορος Τσιμισκή, ένας γιγαντόσωμος Ρώσος βγήκε μπροστά καβάλα στο άλογο του, προκαλώντας όποιον ήθελε να χτυπηθεί μαζί του, ξεκίνησε από το μέρος των Βυζαντινών ο Πέτρος Φωκάς και αφού έπαιξε με τέχνη το ακόντιό του, τον χτύπησε τόσο δυνατά ώστε τον έριξε κάτω νεκρό. Όταν το είδαν αυτό οι Ρώσοι στρατιώτες, τράπηκαν σε φυγή. Μάλιστα, για τους αυτοκράτορες και τις γυναίκες του δεν σας λέω τίποτα, λέω αρκετά στο βιβλίο, γιατί περισσότερο με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία των αυτοκρατόρων και του έργου το οποίο ο καθένας από αυτούς επιτέλεσε. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και θέλω να κλείσουμε κάπως ευχάριστα. Να σας παρουσιάσω μερικές εικόνες του Βυζαντίου με ανάλογο σχολιασμό. Η πρώτη εικόνα είναι η βασιλεύουσα πόλη. Είναι η Κωνσταντινούπολη, βασιλεύουσα πόλη, το όνειρο κάθε επίδοξου κατακτητή από βορρά, νότο, ανατολή και δύση. Όπως λέει ο Γάλλος ιστορικός Άλφρεντ Ραμπό, η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε φύλακα των συνόρων της Ευρώπης και τον προκυχωρημένο φρουρό της χριστιανοσύνης. Προχωράμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μια άποψη της πόλης, της πιο οργανωμένης και όμορφης πόλης, κληρονόμου του ελληνικού και του ρωμαϊκού κόσμου, Μητρόπολης του εμπορίου και του πολιτισμού, της Ασίας και της Ευρώπης, της μόνης αστυνομευόμενης πόλης των δύο Ηπείρων. Αυτά τα λέει πάλι ο Ρεμπό. Αυτή είναι μια άποψη με την Αγία Σοφιά, τα κτίρια, τα παλάτια και τα πανεπιστήμια της πόλης. Εδώ είναι η Αγία Σοφιά, με τον απαστράπτοντα χρυσό τρούλο της, ο οποίος στηρίζεται σε άλλους θόλους, καλυπτόμενους από επιχρυσωμένο ορίχαλκο, που ύψωνε ψηλά στον αέρα
το Βυζαντινό Σταυρό. Οι φωτογραφίες είναι παλιές, δεν είναι καινούργιες. Λοιπόν, εδώ είναι το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας με τις οροφογραφίες κλπ. Και τώρα πάμε στην Μακεδονική δυναστεία. Αυτός που βλέπετε αριστερά είναι ο Μακεδόν, ο Βασίλειος ο Μακεδόν, ο πρώτος ο Μακεδόν. Και απέναντι είναι ο γιος του, ο Λέων ο Σοφός, ο Λέων Έκτος. Αυτός είναι ο Λέων Έκτος ο Σοφός, ο οποίος προσεύχεται μάλλον για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του. Τέσσερις γυναίκες νυφεύτηκε, την τέταρτη παράνομα. Ο τέταρτος γάμος που απαγορευόταν από την Εκκλησία επετράπη για αυτόν, αφού πρώτα αντικαταστάθηκε ο Πατριάρχης Ιγνάτιος. Κατά τα άλλα όμως ήταν ένας πολύ καλός αυτοκράτορας. Προχωράμε με τους αυτοκράτορες και φτάνουμε στον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο. Ήταν γιος του Λέοντα του Σοφού και της ζωής Καρβουνοψίνας, δηλαδή Μαυρομάτας, που τον έκαναν πριν από το γάμο τους. Ονομάστηκε από τον πατέρα του Πορφυρογέννητος, χωρίς στην ουσία να είναι, αφού δεν γεννήθηκε στην Πορφυρία τους. Αλλά ήταν από τους πιο καλούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Πάμε στον Νικηφόρο Φωκά. Ήταν μεγάλος στρατηγός και καλός αυτοκράτορας, όμως το τέλος του ήταν άδοξο. Δολοφονήθηκε από τον ανιψό του Ιωάννη τον Τζιμισκή με τη βοήθεια της συζύγου του Νικηφόρου Θεοφανός. Στον τάφο του έγραψαν «Όλους τους νίκησε εκτός από μία γυναίκα». Ποια γυναίκα? Αυτή είναι εδώ, τη Θεοφανό. Ήταν η ομορφότερη γυναίκα της αυτοκρατορίας. Άλλο τίποτα δεν λέω. Μάλλον σωσίας της. Εδώ είναι ο Ιωάννης Τσιμισκής Ενδράση, σπουδαίος στρατηγός και εξαίρετος αυτοκράτορ. Το βαραίνει βέβαια η συμμετοχή του στη δολοφονία του θείου του, του Νικηφόρου. Γι' αυτόν ο Γάλλος βυζαντινολόγος Γουστάβος Σλουμπεζέ έγραψε τα εξής. Ήταν ο λαμπρότερος και ανδριότερος των άλλων βυζαντινών αυτοκρατόρων. Οδήγησε το Βυζάντιο στις πιο ένδοξες μέρες του και προσέδωσε νέα έγκλη στην ιστορία του. Η βασιλεία του ήταν η κορύφωση του Βυζαντινού κράτους. Και αυτός είναι ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Ήταν γιος του Ρωμανού του Β' και της Θεοφανός που είδαμε προηγουμένως. Βασίλευσε 30 χρόνια, κατετρόπωσε όλους τους εχθρούς της αυτοκρατορίας και άφησε ένα κράτος ισχυρό όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά και οικονομικά. Το προσωνύμιο Βουλγαροκτόνος του δόθηκε από τους συγχρόνους του γιατί τους γλίτωσε από την απειλή των Βουλγάρων, οι οποίοι με ισχυρό στρατό και ικανούς ηγέτες διεκδικούσαν το ευρωπαϊκό τμήμα της αυτοκρατορίας. Ήταν ο τελευταίος των μεγάλων της Μακεδονικής δυναστείας. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Τζιώτης για την τύφλωση, είναι κάτι που αμφισβητείται. Το έχουν γράψει οι σύγχρονοι χρονογράφοι, αλλά οι δυτικοί το αμφισβητούν. Γιατί ίσως λέει το λέγανε για να του δώσουν μεγάλη αξία. Άλλος πάντων. Αυτή είναι η ζωή, η Αυγούστα ζωή. Ανέβηκε στο θρόνο μετά το θάνατο του πατέρα της Κωνσταντίνου VIII, αδελφού του βασιλείου, ο οποίος βασίλευσε για ένα μόνο χρόνο. Η ζωή παντρεύτηκε 3 φορές και ανέβασε στο θρόνο και τους 3 σύζυγους της, διατηρώντας για τον εαυτό της τον τίτλο της συναυτοκράτηρας. Έζησε μια άστατη ζωή και πρόσφερε κακές υπηρεσίες στο κράτος. Από εκεί άρχισε η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Λοιπόν, και προχωράμε στον Κωνσταντίνο το Μονομάχο. Ήταν ο τρίτος σύζυγος της ζωής. Ήτανε ήπιος και ικανός άνθρωπος, αλλά ήταν δύσκολες οι συνθήκες και δεν κατάφερε κάτι σημαντικό στα 12 χρόνια της βασιλείας του. Ένας άλλος σπουδαίος στρατηγός, άγνωστος σε μας, είναι ο Γεώργιος Μανιάκης, ο οποίος σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία και στη Σικελία υπερασπίστηκε με τόλμη και ικανότητα το Βυζαντινό στρατό. Όμως, παρά τις υπηρεσίες που πρόσφερε, φυλακίστηκε από τον ευνούχο Ιωάννη τον Ορφανοτρόφο επί της βασιλείας του δεύτερου συζύγου της ζωής, Μιχαήλ Δέλτα Παφλαγώνα, του Παφλαγώνα. Αυτός σκοτώθηκε σε μια μάχη ενώ πήγαινε να καταλάβει το θρόνο του Βυζαντίου. Εδώ έχουμε έναν στρατηγό βυζαντινό με πλήρη εξάρτηση. Και αυτός είναι ένας βάραγκος φρουρός. Στο παλάτι, οι φρουροί του αυτοκράτορα ήταν βάραγγοι μισθοφόροι που κατάγονταν κυρίως από σκανδιναβικές χώρες. Ένας εξ αυτών, ο Χάραλντ Σίγκουτσον, σπανθαροκανδιδάτος του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου που είδαμε, ήταν ο μετέπειτα βασιλιάς της Νορβηγίας. Και αυτός είναι ο χάρτης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1045, δηλαδή προς το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας. Περιλάμβανε όλη τη Μικρά Ασία, την Αρμενία, την Παλαιστίνη, μέρος της Συρίας, όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο με την Κρήτη και την Κύπρο, τη Χερσόνησο της Χευρώνας επάνω, τη Σερβία, την Κροατία και την Νότια Ιταλία. Και κλείνουμε τώρα με κάποιες όμορφες εικόνες. Εδώ είναι η φορεσιά μιας βυζαντινής πριγκίπισσας με τα κοσμήματά της. Και εδώ ένα πορτρέτο της μιας βυζαντινής αριστοκράτησης. Δυστυχώς δεν έχουμε εικόνες των ευνούχων, γιατί αυτοί δεν βγαίνανε στο προσκήνιο, δουλεύανε στο παρασκήνιο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχαμε.